Ξέσπασμα οργής και βαριές εκφράσεις από συμβασιούχους και συνδικαλιστές πυροδότησε η ανακοίνωση του Προεδρείου πως το προγραμματισμένο χθεσινό έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου για το φλέγον θέμα των προς απόλυση συμβασιούχων τελικά ακυρώνεται λόγω έλλειψης απαρτίας. Έντονη ήταν η αντίδραση επικεφαλής παρατάξεων. Η παρουσία μου σηματοδοτεί τη στήριξη στα αιτήματα των εργαζομένων. Είναι απαράδεκτα αυτά που ακούμε, διότι η πρόσκληση την πήραμε μία η ώρα. Υπάρχουν προγραμματισμένες εργασίες που ήθελαν πάρα πολλοί και είναι εργαζόμενοι να έρθουν και δεν ανεχόμαστε τις συμπεριφορές. Το Δημοτικό Συμβούλιο όμως δεν μονιμοποιεί. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο σε όλους. Ανεξάρτητα το τι διάθεση μπορεί να έχουμε, δεν μονιμοποιεί έκτακτο προσωπικό. Έντονα φορτισμένος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Καθαριότητας ξαναμπήκε στην αίθουσα, αλλά δεν ανακάλεσε τις βαριές εκφράσεις του, με συνέπεια να ακολουθήσει νέος γύρος εντάσεων. Αν και η συνεδρίαση ακυρώθηκε, η συζήτηση συνεχίστηκε ατύπως για αρκετή ώρα με τους εκπροσώπους των συμβασιούχων να επιμένουν στο αίτημά τους για τη λήψη απόφασης αποδοχής των ασφαλιστικών τους μέτρων. Ζητάμε τη διόρθωση της απόφασης που έχει βγάλει το Δημοτικό Συμβούλιο έτσι ώστε να βοηθηθούν οι εργαζόμενοι και να παραμείνουν στις δουλειές τους. Για να γίνει λοιπόν κάτι αποδεκτό στο δικαστήριο, πρέπει να το έχει αποδεχτεί καθαρά το Δημοτικό Συμβούλιο. Στον απόϊχο των χθεσινών εντάσεων και παρατράγουδων, το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασε διαπεριφορά σήμερα το πρωί και εξέδωσε απόφαση υπέρ της παραμονής των εργαζομένων στις θέσεις τους μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης επί της αγωγής τους. Η απόφαση δεν ήταν πάντως ακριβώς αυτό που είχαν ζητήσει οι συμβασιούχοι, που συνεχίζουν δυναμικά τον αγώνα τους υπό τη σκέπη του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου. Εμείς σαν Εργατικό Κέντρο έχουμε εξαγγείλει ήδη στις επόμενες μέρες ότι θα πραγματοποιηθεί 48 ώρια απεργία όλων των συμβασιούχων με την κάλυψη του Εργατικού Κέντρου. Εδώ είμαστε, στεκόμαστε μέχρι και την τελευταία στιγμή δίπλα σε αυτούς τους σκληρά εργαζόμενους.